Σε απόγνωση βρίσκονται οι νευροπαθεί και οι μεταμοσχευμένοι, οι οποίοι καταγγέλνουν ότι η απόφαση για διακοπή συμβολέων των γιατρών του και η επίκληση γιατρών από το εξωτερικό μόνο προβλήματα του δημιουργεί, τα οποία είναι επιβαρυντικά για την υγεία του. Το Υπουργείο Υγεία έκλεισε ορισμένε πόρτε. Μπορεί να μα έφερε γιατρών από την Ελλάδα, αλλά για μα δεν στέκει το να πηγαίνει να έρχεται ένα γιατρό. Οι ασθενεί, ειδικά στην Κύπρο, έχουν μια σχέση με τον γιατρό όπω το καράβι με στη θα, ταραχή. Συγκλονιστική μαρτυρία νευροπαθή στο μεσημέρι και κάτι για τη δοκιμασία που υφίσταται με την υγεία του εδώ και δυόμιση χρόνια. Μετά από αρκετέ αποτυχίε, συμβατό δότη κρίθηκε η ίδια του η αδερφή. Με από τον γιατρό μου ότι είναι απόλυτα όλα καλά και πάμε για μεταμόσχευση, η οποία ορίστηκε 21 του Γενάρη. Αυτή που σα όρισαν, του 15, ναι. Του 15. Ναι. Παρουσιάστηκε το πρόβλημα με τα συμβόλαια του γιατρού τώρα και έμεινα με ξεκαρμάστη. Οι γιατροί με παρακολούθησαν εμένα για δυόμιση χρόνια. Ειδοποιήθηκα ότι ο δότη του κόσμο πρέπει να κάνει συμπληρωματικές εξετάσεις. Εκπρόσωποι των συνδέσμων νευροπαθών και μεταμοσχευμένων πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, στον οποίο ανέπτυξαν τα προβλήματά του. 450 ασθενεί σήμερα να αντιμετωπίζουν σοβαρού κινδύνου. Ρωτούμε λοιπόν και απαιτούμε από τον Υπουργό Υγεία να μα πει ποιο είναι το σχέδιο στη βάση του οποίου θα υλοποιήσει την, εξα... την εξαγγελία του για τη δημιουργία μεταμοσχευτική κλινική. Το ΑΚΕΛ θα εγγράψει στη Βουλή και το θέμα λειτουργία του μεταμοσχευτικού κέντρου για να υπάρξει πλήρη ενημέρωση για το θέμα από του αρμοδίου και εμπλεκομένου.